Σύνδεση με το Κίεβο τώρα το Χρήστο Νικολαίδη για να μας περιγράψεις. Χρήστο, τι κατάσταση επικρατεί στην πόλη, αν συνεχίζονται οι βοβαρδισμοί, αν συνεχίζονται οι μάχες ή αν έχουν αποθήσει τους α, οι Ουκρανικές δυνάμεις. Πόπι, κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα από το Κίεβο που σήμερα συμπληρώνει 30 μέρε πολέμου. 30 μέρε αγωνία, θανάτου, σιρήνων αλλά και ενό απίστευτου άγχου για του αμάχου. Οι κάτοικοι εδώ πανηγυρίζουν και όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης πρόκειται για τις 30 πιο ένδοξες ιστορίες ε, ημέρες στην ιστορία του Ουκρανικού έθνους. Καθώς ε, η Ουκρανία κατάφερε επί 30 ημέρες να αντισταθεί σε αυτόν τον πανίσχυρο ρωσικό στρατό. Και όπω μα λένε, χαρακτηριστικά αξιωματικοί του Ουκρανικού στρατού, αυτή τη στιγμή η πρωτεύουσά του στο Κίεβο είναι πάρα πολύ καλά θωρακισμένο. Πιο καλά θωρακισμένο και από το άγαλμα του ιδρυτή τη, του Βολοντιμίρ, του Βλαδίμυρου βρίσκεται ακριβώς από πίσω μου. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το διακρίνετε μέσα στο σκοτάδι, αλλά σήμερα, στη διάρκεια της σημερινής ημέρας, οι αρμόδιοι του, της πόλης του Κιέβου θωράκισαν αυτό το άγαλμα με πρόσθετες κατασκευές προκειμένου να μην πάθει κάποια ζημιά από τους βομβαρδισμούς. Πρόκειται για το άγαλμα του ιδρυτή του πρώτου χριστιανού ηγεμόνα της πόλης, που θεωρείται και ο, προ... και ο ιδρυτής του Κιέβου και όπως λένε χαρακτηριστικά, ε, στη μνήμη του θα πολεμήσουν όσο χρειαστεί για το Κίεβο. Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, αυτό το οποίο τονίζεται είναι ότι στη διάρκεια του τελευταίου 24ωρου, οι ρωσικέ στρατιωτικέ δυνάμει συνέχισαν τι λησαλέ προσπάθειέ τους να μπουν πιο κοντά στην πρωτεύουσα, να διασπάσουν δηλαδή την αμυντική θωράκιση και να προσεγγίσουν το Κίεβο. Ωστόσο, όπω μα τονίζει η στρατιωτική πηγή, δεν τα κατάφεραν σε καμία περίπτωση και ήδη βρίσκονται περισσότερα από 35 χιλιόμετρα μακριά από την Ουκρανική πρωτεύουσα. Ο, ο Ουκρανικός στρατός εκτιμά ότι στην παρούσα φάση επειδή ακριβώς οι Ρώσοι δεν έχουν καταφέρει να πετύχουν το στρατιωτικό τους στόχο δηλαδή να κερδίσουν πολλά εδάφη μέσα στην Ουκρανική επικράτεια για το λόγο αυτό συνεχίζουν και θα συνεχίσουν ακόμα πιο έντονες τις αεροπορικές επιδρομές αλλά και τις πυραυλικές επιθέσεις όπως όμως τονίζουν εκτιμούν οι ίδιοι ότι όπως άντεξαν αυτές τις προηγούμενες 30 ημέρες έτσι ακριβώς θα αντέξουν και τις επόμενες. Σήμερα το πρωί είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε μία μικρή περιοδία στα βόρεια του Κιέβου και να δούμε περιοχές οι οποίες επλήγησαν στη διάρκεια της θεσινής νύχτας από βομβαρδισμούς. Ε, συναντήσαμε στρατιώτες αποφασισμένους, οι οποίοι μέσα στα checkpoints μας δήλωσαν χαρακτηριστικά ότι είναι έτοιμοι αν χρειαστεί να δώσουν και τη ζωή τους προκειμένου να αποκρούσουν του Ρωσ, τους Ρώσους εισβολή. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η περιφέρεια, η, τα προάστια γύρω από το Κίεβο μοιάζουν. Με αστακούς. είναι yes. όλοι του οπλισμένοι και θωρακισμένοι, περιμένοντα τι χερσαίε επιθέσει, αν και αυτέ προ το παρόν τουλάχιστον δεν φαίνονται πόποι.